Λοιπόν, σήμερα ξεκινήσαμε ένα νέο κύκλο ενημέρωσης όλων των τοπικών αρχόντων στην Κορυφή. Εννοείται πως ξεκινάμε την πρωτεύουσα του νομού. Ενημέρωσα τον κύριο Πνευματικό για το ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο. Θα ξεκινήσουμε και με τους υπόλοιπους. Θα ενημερώσουμε και τον Λουτράκη και Κιάτο και Βέλο και Γκούρα και όλους τους νομούς και τους 7 καποδιστριακούς. Ότι η κατάσταση. Τους 6, ναι, με συγχωρείτε. Από εδώ με ντόπιο σήμερα, δεν θυμάμαι όλα καλά. Έτσι ώστε να τους ενημερώσουμε τι συμβαίνει πραγματικά στο νοσοκομείο. Θεωρούμε ότι πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Έχουμε κάνει ήδη μια μήνυση και καταγγελία προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ετοιμάζουμε μια δεύτερη και θα κάνουμε και συνέντευξη τύπου, την οποία θα είστε και προσκεκλημένοι. Η μήνυση γιατί? Η μήνυση είναι γιατί θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται παραβάσεις του ποινικού κώδικα εις γνώση της διοίκησης. Δεν μας ακούει κανείς και θεωρούμε ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Κοιτάξτε, πολλές οι ελλείψεις, πρόεδρε. Είναι πολλές οι ελλείψεις, αλλά στην ουσία είναι θέμα συντονισμού. Δεν είναι ελλείψεις. Εννοείται πως η κάθε διοίκηση θα πει ότι εγώ έχω πρόβλημα, δεν έχω κόσμο, φοβάμαι περιμένω το υπουργείο να μου διορίσει κτλ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι απλά να πάρει κάποια απόφαση, να ληφθεί μια απόφαση, έτσι ώστε να πούνε στον κόσμο ότι υπάρχει ειδικευμένος μαζί τους. Ότι γίνεται σωστή η παροχή υγείας. Όταν δώσαμε τον όρκο στον Ιπποκράτη, δεν ήταν μόνο το ακουστικό και το φάρμακο ή τον υστέρι. Ήταν να προασπίσουμε την υγεία τους με κάθε τρόπο. Ένας από αυτούς τους τρόπους λοιπόν, πέρα από κομματικά υπόστεγα, να το πω έτσι, είμαστε ανεξάρτητοι, θεωρούμε ότι είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο με αυτή μας την κίνηση. Είτε λέγεται δικαστήρια, είτε λέγεται αγωγές, είτε μηνύσεις κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Τώρα, αυτή τη στιγμή που οι γιατροί του Ευρωπαίου είχαν απεργία στο νοσοκομείο, δεν έχει αυξηθεί η κίνηση? Κοιτάξτε, περιέργως. Έχει μειωθεί η κίνηση. Με ποια έννοια το λέω? Κάνοντας από τις 20 Αυγούστου εμείς επίσης εργασίες ειδικευόμενοι. 12 Σεπτεμβρίου κάνουμε απεργία και από 17 μπαίνουν και οι ειδικευμένοι πλέον στην επίσης εργασίας της κινητοποίησης. Γιατί δεν είναι μόνο ότι μας μειώνει 20% του μισθού, έχουμε φτάσει στα 700 ευρώ. Είναι και η παροχή υγείας στον κόσμο. Δεν έχει αυξηθεί η κίνηση, η επισκεψιμότητα στο νοσοκομείο, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν γιατροί. Υπάρχουν μόνο για τα επίγοντα. Γι' αυτό έχει μειωθεί. Έχουν και κλείσει και τα κέντρα υγείας, γιατί μετά τη δική μας επίσης εργασίας έχει κάνει εντέλεση τη διοίκηση στα νοσοκομεία στους γενικούς γιατρούς και κλείνουν και στις κέντρα υγείας. Αυτό το έχουν καταγγείλει. Φυσικά και το καταγγέλουμε. Είναι δυνατόν εμείς να υποστηρίξουμε ότι θέλουμε να μειωθούν θέσεις, να κλείσουν κέντρα υγείας? Ποτέ. Και όχι σε συντεχνιακό επίπεδο, σε θέμα ανθρώπινο, παροχή υγεία στον κόσμο. Είναι δυνατόν να κλείσουν κέντρα υγεία και ο κόσμο που θα πάει? Φυσικά και το καταγγέλλω, ευθέως. Μπορεί ένας γιατρός να ζήσει με 700 ευρώ? Όταν λέμε να ζήσει, δεν εννοούμε μόνο αυτό. Εννοούμε κινδυνεύει και η υγεία του κόσμου. Γιατί εδώ με 700 ευρώ τι μπορεί να κάνει? Κοιτάξτε, θα σας πω αμέσως. Αν είναι και με νίκιο. Θα σας πω αμέσως. Ένας γιατρός και 400 να μας πάνε, εφόσον παραμείνουμε εδώ, τη δουλειά θα την κάνει. Με αυτά πάρνε, σας το λέω τίμια. Ακόμα και ο χειρότερος γιατρός, εντός εισαγωγικών χειρότερος, με την έννοια ότι μπορεί να. Να αμείβεται, να παίρνουν φακελάκια κτλ. Γιατί υπάρχουν και αυτά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και εμείς τα καταγγέλουμε και τα πολεμούμε. Ακόμα και αυτός ο γιατρός τη δουλειά θα την κάνει, σας διαβεβαιώνω. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε αξιοπρεπείς πλέον. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ στα 35 μου να ζητάω λεφτά από τη μάνα μου, τον πατέρα μου και εγώ προσωπικά και όλοι οι συνάδελφοι για να ζήσουν. Θεωρώ μας έχουν εξαθλειώσει, τα καινούργια μέτρα είναι απαράδεκτα και όχι μόνο απαράδεκτα οικονομικά, γιατί σε όλους έχουν επελτιμιώσεις, είναι απαράδεκτα στο θέμα υγείας. Μας αναγκάζουν να εφημερεύει ένας γιατρός πλέον στο νοσοκομείο και δύο ειδικευόμενοι για όλα τα περιστατικά. Το λέω, το φωνάζω εδώ και 5 μήνες, δεν έχουμε θερνήσει θύμα, ίσως αποτύχει.